Είμαι ο Γκριτζιάρ τη σας και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα βγει από μέσα μου ο Smartwatch Expert, γιατί σήμερα θα ανοίξουμε όπω μπορείτε να φανταστείτε ακόμη ένα Smartwatch. Είναι το Huawei Watch GT3 Active. Σα το έχω προαναγγείλει μέσα από όλα τα social media που έχω. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα ρολόι το οποίο εκτό από unboxing θα το κάνουμε και giveaway, άρα λοιπόν. Προετοιμαστείτε γιατί ένα τυχερό από εσά θα το κερδίσει. Βέβαια, θα υπάρχουν και εδώ προποθέσει. Εγώ, αυτή τη στιγμή, όπω μπορείτε να δείτε, μην κρίνετε από το λουράκι. φοράω στα χέρια μου το Huawei Watch GT3 Pro. Άρα, λοιπόν, το συγκεκριμένο θα το δούμε. Όπω επίση, θα σα κάνω και ακόμη ένα βίντεο γιατί θα το χρησιμοποιήσω για λίγο για να μπορέσω να κάνω και ένα review. Ε, και με αυτό οφείλω να σας κάνω ένα review γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι κλειστό μέσα στο πλαστικό του οπότε πάμε να το ανοίξουμε ε, για να το δω και εγώ και να σας πω και τις λεπτομέρειες προφανώς μέσα στο, στη διάρκεια του βίντεο. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ πέρα και σκίζω κλασικά το πλαστικό της ταινία. Αυτό εδώ πέρα θεωρητικά μέσα πρέπει να έχει το ρολόι προφανώς, πρέπει να έχει τον φορτιστή, φορτίζει και αυτό ασύρματα και το καλώδιο και φαντάζομαι και κάποια εγχειρίδια όσον αφορά τη χρήση. Σας δείχνω μία ακόμα τη συσκευασία γύρω γύρω, δεν έχει κάτι άλλο πέρα από τις πληροφορίες πίσω και μπροστά που μας λέει το Huawei Watch GT3 Pro. Το συγκεκριμένο συνδέεται με το κινητό μας με Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί με iPhone, όπως επίσης μπορεί να συνδεθεί και με Android. Γενικότερα θέλουμε, αν θυμάμαι καλά, iOS 9 και πάνω και Android 5 και πάνω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αυτό εδώ είναι το Huawei Watch d 3 Active, τα 46 χιλιοστά. Αυτό έρχεται με μαύρη κάσα και με λουράκι όπως το βλέπετε, το οποίο είναι επίσης μαύρο. Πάμε λίγο να το βγάλουμε, να βγάλουμε όλα τα πράγματα που έχει μέσα το κουτί και θα τα δούμε όλα αμέσως μετά. Έχουμε λοιπόν εγώ αυτό εδώ, σας το ανοίγω, εδώ πέρα μέσα έχει τα πάντα, είναι κλασικά τα κουτιά αυτά της Huawei στα ρολόγια και έχουμε μέσα τίποτα άλλο, τα βιβλιαράκια, ωραία και μετά έχουμε και τον φορτιστή. τον φορτιστή δεν σας τον ε, ανοίγω, είναι ο κλασικός φορτιστής που εγώ έχω πει πολλέ φορέ ότι δεν με βολεύει ιδιαίτερα, είναι ο κλασικό φορτιστή, ο ασύρματο που έχει η Huawei. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο το ρολόι, πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του ενώ σα δείχνω και το ρολόι καθεαυτό. Εδώ πέρα μιλάμε για, ένα, ε, για μια συσκευή η οποία έχει μέγεθο κάσα η οποία είναι στα 46 χιλιοστά. Το συγκεκριμένο, το ακριβές το μέγεθος της κάσας είναι 45,9, άρα είναι 45,9 η 45,9. Όσον αφορά το πάχος, η κάσα έχει πάχος 11 χιλιοστά. Χωρίς το λουράκι το συγκεκριμένο, αν δηλαδή εγώ έρθω και σας το βγάλω, για να μην τα έχουμε και αυτά επάνω, έχει ένα βάρος το οποίο είναι περίπου στα 42,6. Έρχεται με οθόνη AMOLED, σας τα δείχνω εγώ εδώ πέρα επίσης όλα. Η οθόνη του είναι 466x466 -466 σε πίξελ, τα συγκεκριμένα η Huawei τα χαρακτηρίζει σαν high definition, ενώ όσον αφορά το μέγεθος η, η, η οθόνη είναι 1,43 inches. Έχουμε κάσα η οποία είναι με ανοξίδωτο ατσάλι κατασκευασμένη, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, ενώ το πίσω το πλαίσιο είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Εδώ πέρα λοιπόν επίσης έχουμε και τον αναγνώστη ο οποίος ε, μας δείχνει οξυγόνο, ε, έχουμε ολοήμερη ανάγνωση οξυγόνου. Είναι επίσης η συσκευή η οποία μετράει τους παλμούς. Εδώ πέρα μέσα, όπως και στο Huawei, αν θυμάμαι καλά και το δικό μου έτσι είναι, και στο Huawei Watch GT3 Pro, ναι, έχει 8 φωτοδιόδους. Αυτές οι φωτοδιόδοι είναι που έχουμε πει ότι είναι λίγο καλύτερες γιατί κάνουν καλύτερη ανάγνωση του φωτός το οποίο εκπέμπει το ρολόι και γυρνάει πίσω, άρα μπορεί να μα κάνει καλύτερη ανάγνωση ω προ το οξυγόνο το οποίο περιέχει το αίμα μα. Αυτό εδώ πέρα επίση που βλέπετε είναι σε μαύρο χρώμα. Ωστόσο, να πω λίγο το εξή: Η σειρά του Huawei Watch GT3 βγαίνει σε διαφορετικέ εκδοχέ. Έχουμε τα 46 χιλιοστά που είναι το συγκεκριμένο που κρατάμε, ωστόσο το συγκεκριμένο βγαίνει στο μαύρο που είδαμε που είναι το GT3 Active, ενώ επίσης βγαίνει και σε ατσάλι, σε χρώμα, σημεία βασικά. Εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικέ εκδοχέ: έχουμε το GT3, το Elite, το οποίο έρχεται με μεταλλικό λουράκι, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι σιλικόνης. και έχουμε και την κλασική την έκδοση, το Classic Edition, το οποίο έρχεται με το καφέ το δέρμα το λουράκι. Αυτέ είναι οι τρει διαφορέ, είναι τα τρία διαφορετικά ε, ρολόγια τα οποία βγαίνουν, απλά υπάρχει και η έκδοση από τα 42 χιλιοστά. Επίσης εδώ έχουμε το Elegant, έχουμε ακόμη ένα το οποίο βγαίνει με πλαστικό λουράκι και ακόμη ένα το οποίο βγαίνει με το λουράκι αυτό που είναι το, με το λουράκι το Μιλανέζ. Αυτό το θυμόμουν και αυτό είναι Elegant Edition. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, εγώ θα σας ξαναβάλω εδώ πέρα και τα λουράκια. Έχουμε κλασικά ε, επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια, γεωμαγνητικούς αισθητήρε, οπτικών, καρδιακών παλμών που σας έχω ήδη αναφέρει, πίσης αέρας και θερμοκρασίε. Θερμοκρασία σημαίνει ότι το ρολόι διαβάζει τη θερμοκρασία την οποία έχουμε στην επιφάνεια του δέρματό μα. Δεν μα ε, δείχνει τη θερμοκρασία την οποία έχουμε όπω μα τη δείχνει, α ένα θερμόμετρο. Αυτό εδώ επίση έρχεται με δύο κουμπιά. Είναι τα δύο τα κουμπιά τα οποία βλέπετε να έχουμε εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο είναι μια κορώνα η οποία είναι περιστρεφόμενη. Άρα λοιπόν, αυτήν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε μέσα στο μενού. Να αυξομοιώσουμε το μέγεθο των εικονιδίων στο μενού για να μπορούμε να επιλέξουμε. Ε, γενικότερα είναι πολύ πιο εύκολο ω προ την επιλογή και μετακίνηση συνολικά. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε από την ώρα στο ξυπνητήρι, από την ώρα στο χρονόμετρο, μέχρι το να μετακινηθούμε αυτό που σα είπα μέσα στο μενού. Τα πάντα. Ε, γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση την οποία έχει. Είναι αδιάβροχο μέχρι τα 5 ATM το 5 ATM σημαίνει ότι είναι αδιάβροχο μέχρι 50 μέτρα. Έρχεται με GPS, είναι δίμπαντο και υποστηρίζει τις 5 συχνότητες. Δηλαδή έρχεται με GPS, ε, Beidou, Glonass, Galileo και QZSS. Για τα συγκεκριμένα έχω μάθει κάποιες μικρές λεπτομέρειες πρόσφατα. Θα σας κάνω ένα άλλο βίντεο ε, για να μπορέσω να σας τα εξηγήσω γιατί και εμένα μου φανήκε πάρα πολύ περίεργο και ήταν και μια πολύ αδιάφορη αλλά χαζή πληροφορία και χρήσιμη. Το κάτω κουμπί το οποίο έχει εδώ πέρα το οποίο στο δικό μου χρησιμοποιείται για να κάνουμε και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό εδώ είναι ένα κουμπί το οποίο είναι κουμπί λειτουργιών. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το πατήσουμε. Βασικά μπορούμε να το ρυθμίσουμε γενικότερα όταν το πατάμε να μα ανοίγει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Είναι και ένα κουμπί το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εγώ το δικό μου το έχω ρυθμισμένο όταν το πατάω να μου ανοίγει κατευθείαν το, το, πρόγραμμα με τι ασκήσει. Για να μπορέσω να μπαίνω κατευθείαν να καταγράφω ποδήλα, το τρέξιμο ή οτιδήποτε. Εφόσον λοιπόν το πατήσω, μου ανοίγει την οθόνη με τι ασκήσει και μετακινηθώ με την ε, περιστρεφόμενη κάσα στην άσκηση που θέλω, αν το πατήσω αυτό, επιλέγει κατευθείαν την άσκηση και ξεκινάει να το. Με, με μεταφέρει βασικά εκεί πέρα για να πατήσω την έναρξη. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να με μεταφέρει, να αρχίσει να καταγράφει του παλμού, να συνδεθεί με το GPS και μετά να το πατήσω να ξεκινήσει την καταγραφή. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, έρχεται με 4 GB RAM και 32 GB ROM. Την, τα 32 GB μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε και μουσική στο συγκεκριμένο το ρολόι, γιατί αυτό εδώ πέρα έχει μικρόφωνο και ηχείο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προφανώ το μικρόφωνο για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Το ηχείο επίση μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκτό από το τηλέφωνο και για να ακούμε μουσική. Βολεύει γιατί το συγκεκριμένο το ρολόι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να συνδέσουμε σε αυτό τύπου ακουστικά. Εγώ δηλαδή δεν τα έχω εδώ αυτή τη στιγμή. Συνδέω στο ρολόι μου τα ακουστικά, τα Huawei Free Bunch Pro τα οποία έχω τα οποία συνδέθηκαν αυτόματα για να σα πω την αλήθεια, γιατί απλά τα εντόπισε η εφαρμογή ότι είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή και μου τα παίρνει κατευθείαν και στο ρολόι γιατί είναι όλα Huawei. Μπορούμε επίση στο συγκεκριμένο το ρολόι, επειδή είναι Bluetooth, να συνδέσουμε τον αναγνώστη καρδιακών παλμών τον οποίο χρησιμοποιούμε. Εγώ χρησιμοποιώ τη Spolar και αυτό μπορεί να συνδεθεί. Κάποια άλλη μάρκα δεν ξέρω κατά πόσο συνδέεται, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει πρόβλημα γιατί το Bluetooth του είναι ανοιχτό και είναι ξεκλείδωτο έρχεται με το Huawei TrueSync 5 Plus, το οποίο είναι αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε την καταγραφή από παλμούς, από ξυγόνα. Ε, όπως επίσης έρχεται και με το True Sleep, το οποίο βοηθάει επίσης την καταγραφή του ύπνου, γιατί μπορούμε να το βάλουμε να καταλαβαίνει κατευθείαν τον ύπνο. Έρχεται με το Running Ability Index. Είναι μια λειτουργία η οποία φάνηκε πρώτη φορά στο Huawei Watch το Runner, το οποίο είχαμε επίσης ανοίξει κάποια στιγμή σε παλιότερο βίντεο. Με αυτό μπορούμε να δούμε πώς είναι η ικανότητά μας στο τρέξιμο και να κάνουμε διάφορες ασκήσεις για να τα βελτιώσουμε. Έρχεται με περισσότερες από 100 καταγραφές ασκήσεων, ωστόσο όσον αφορά το τρέξιμο, το συγκεκριμένο το ρολόι το έχει και το δικό μου, Νομίζω το ξεκινήσαμε με το runner το συγκεκριμένο. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε και μέσα από το Huawei Health στο κινητό μα. Να μα βγάλει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή και ένα μηνιαίο πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι πώ πάει ακριβώ αυτό. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το τρέξιμό μα αναλόγω με το τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί μπορούμε να επιλέξουμε, θέλουμε να τρέχουμε 5 χιλιόμετρα, αν θέλουμε να πάμε σε μαραθώνιο. Οπότε βγάζει ένα πρόγραμμα και μα λέει ότι πρέπει να κάνετε αυτό. Μα εναλλάσσει την ένταση. Γενικότερα είναι πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο. Εγώ που το δοκίμασα με το runner τότε, μπορώ να σα πω ότι έμεινα πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Απλά δεν είμαι και πάρα πολύ του τρεξίματο. Βέβαια, είμαι πιο πολύ του ποδηλάτου. Επίση έχει μια λειτουργία που αυτό λογικά θα βοηθήσει πάρα πολύ εσά που βγαίνετε έξω για περπάτημα σε βουνά, σε, σε περιοχές που δεν είναι με σήμανση, δηλαδή δεν είναι πάνω σε δρόμο, είναι τύπου ορειβασία ή οτιδήποτε, έχει τη δυνατότητα πλοήγηση διαδρομή επιστροφή. Δηλαδή, όταν το βάζουμε να καταγράψει τη διαδρομή μα, με το που φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε, ή άμα χαθούμε, ή μπορεί να πιάσει ο ή οτιδήποτε, μπορούμε να βάλουμε το ρολόι να μα γυρίσει πίσω, ακολουθώντα ακριβώ την ίδια διαδρομή την οποία πήραμε για να φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Σε κάποιους αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο. Όσον αφορά λοιπόν τα ρολόγια τα συγκεκριμένα επίσης, να σα πω το εξή, επειδή γενικότερα πολλοί μου το έχετε ρωτήσει και στα προσωπικά τα μηνύματα, όπω επίση μου το έχετε γράψει και στα σχόλια. Τα συγκεκριμένα τώρα λόγια πλέον, και αυτό το πλέον νομίζω ισχύει περίπου κανένα χρόνο τώρα, μπορούν να συγχρονίσουν τα δεδομένα με την εφαρμογή της Strava, όπως επίσης μπορούν να συγχρονίσουν τα δεδομένα με την εφαρμογή της Komoot. Αυτό είναι μια λειτουργία την οποία την κάνουμε μέσα από το Huawei Health, για να σα ε, βοηθήσω, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το πιάσει καλά. Αν δείτε στο κινητό, εδώ πέρα κάτω έχει μια μικρή επιλογή που λέει εντοπισμό. Αν πάτε λοιπόν στον εντοπισμό, εδώ πέρα ακριβώ από πάνω, σα έχει τα εικονίδια τα οποία σα λέει κομμούτ και στράβα. Η Huawei βέβαια λέει ότι μπορούμε να συγχρονίσουμε τι ε, πληροφορίε του ρολογιού από, τις, από την άθληση και με το Adidas running. Δεν το βλέπω μέσα στο υγεία. Δεν ξέρω από πού ακριβώ μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί, πούμε, να μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή τη Αντίτα. Όσον αφορά αυτέ τι εφαρμογέ, η Strava και η Commute, γιατί τι έψαξα προηγουμένω, δεν είναι διαθέσιμε στο Huawei App Gallery, αλλά σα το βρίσκει μέσα από το Petal και μπορείτε να τι εγκαταστήσετε και να τι χρησιμοποιήσετε. Το Adidas Running υπάρχει σαν εφαρμογή μέσα στο Huawei App Gallery, οπότε μπορείτε να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Άρα λοιπόν και με αυτό είμαστε οκ. Okay. Το ηχείο του ρολογιού όπως μπορείτε να δείτε βρίσκεται εδώ στο πλάι. Σας έχω ανοίξει εγώ το αυτοκόλλητο για να μπορέσουμε να το δούμε. Είναι κλασική η τοποθέτηση του ηχείου σε όλα αυτά. Ενώ το μικρόφωνο είναι εδώ πέρα, είναι αυτή η πολύ μικρή τελίτσα την οποία βλέπετε. Το μόνο ρολόι το οποίο διαφοροποιούσε την τοποθέτηση, την ακριβή τοποθέτηση του ηχείου ήταν το Huawei Watch Runner το οποίο για εμένα Ηταν η καλύτερη τοποθέτηση που υπήρχε ω προ το... το ηχείο γιατί σα το έχω ξαναπεί. Όταν φοράει κάποιο το ρολόι εδώ, αν κάνει έτσι το χέρι του, επειδή το, μικρό... το ηχείο είναι εδώ, αν κάνει έτσι, και μπορεί και το ρολόι να έχει έρθει λίγο πιο μπροστά, το κλείνει και έρχεται λίγο και μπουκώνει. Ενώ στο άλλο, επειδή ήταν ακριβώ στο πλάι εδώ, δεν το έκλεινε καθόλου το χέρι. Αυτό λοιπόν είναι το Huawei Watch GT3 Active η μαύρη η έκδοση με το λουράκι το συγκεκριμένο, εγώ αυτό το ρολόι θα το φορέσω, θα το χρησιμοποιήσω όπως έχω κάνει με όλα τα ρολόγια και θα κάνουμε και ακόμη ένα για να μπορέσω να κάνω ένα review του ώστε να σας πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο. Για τον giveaway ωστόσο θα ενημερωθείτε αμέσως μετά εννοώντας ότι θα ενημερωθείτε με το βίντεο που θα κάνουμε για το review, δεν θα, το... δεν θα γίνει τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το Huawei Watch GT3 Active. Σα το δείχνω για μία ακόμα φορά. Λουράκι από σιλικόνι. Ε, κάσα από ανοξίδου το ατσάλι. Πίσω μέρο από πλαστικό. Έρχεται λοιπόν ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα είναι το review γιατί το συγκεκριμένο ρολόι θα το χρησιμοποιήσω και τι επόμενε εβδομάδε. Εσεί μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο, το βίντεο που είναι και το review, θα κάνουμε και το giveaway. Μέχρι την επόμενη φορά, ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Μπορείτε να με ρωτήσετε για οτιδήποτε εφόσον μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι ο Γκριγκ Ζιαρ της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίηση, Να μένετε ασφαλείς, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια!